Κοβεντάρη ως Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, παρουσίασαν χθες το απόγευμα στο Λεωγραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης το βιβλίο της κυρίας Άννας Ρεπανά με τίτλο «Τα θκάμα στα πυρκάλια». Γραμμένο στο κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα, το νέο πόνημα της κυρίας Ρεπανά παρουσίασε ο σχολικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας του Σύνδεσμου Γραμμάτων και Τεχνών, Ευάγγελος Ντάγκας. Το βιβλίο της Άννας Ρεπανά που παρουσιάζουμε απόψε η Βιβλιοθήκη Κοβεντάριος, η Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης είναι μία συλλογή από 50 κείμενα τα οποία είναι γραμμένα στο κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα και η συγγραφέας θα είχε πρωτοδημοσιεύσει στην εφημερίδα της Κοζάνης «Ο Χρόνος» τη δεκαετία του 80 με 90. Αυτά τα κείμενα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους, γιατί πέρα από την ανάδειξη του κοζανίτικου γλωσσικού ιδιώματος, μέσα από αυτά τα κείμενα αναδεικνύεται και το εθιμικό στοιχείο της Κοζάνης του παλιού καιρού. Δηλαδή ο αναγνώστης δεν θα τα χαρεί μόνο από άποψη γλωσσική ή ηθογραφική, αλλά θα τα χαρεί και από άποψη ψυχαγωγική. Χαρά μας και τιμή μας που απόψε η κυρία Ρεπανά παρουσιάζει το βιβλίο της, το οποίο εκδίδει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνη σε μια προσπάθεια να δώσει το βήμα στους ανθρώπους της πόλης. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη φέτος πήρε την απόφαση να εκδώσει 9 τίτλους, μεταξύ των οποίων ο ένας είναι περιοδικός, τριμηνιαίος, και ξεκινάμε τις παρουσιάσεις αυτών των βιβλίων με το βιβλίο της κυρίας Ρεπανά στο Λεωγραφικό Μουσείο Κοζάνης. Το βιβλίο αναφέρεται στα μικρά και καθημερινά της ζωής των απλών ανθρώπων με εικόνες της πόλης που έφυγαν και μια εποχή που πέρασε, διασώζοντας με τον καλύτερο τρόπο γλωσσικά και λεωγραφικά στοιχεία της ιστορίας της Κοζάνης. Πρόκειται για έμετρες διηγήσεις, βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα που γράφτηκαν τη δεκαετία του 1980 με 1990 και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Ο Χρόνος» με το ψευδώνυμο Τσιουμπρίτσα. Σκοπό είχαν να σατιρίσουν την επικαιρότητα της εποχής στην οποία αναφέρονται, συνδυάζοντας παλιά γεγονότα, μύθους, παραδόσεις, παροιμίες και ρητά, και απέβλεπαν να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα και την αντίδραση στα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, με την έκδοση αυτή, αναδεύει εικόνες από την παλιά ζωή και συμβάλλει στη διατήρηση της γλωσσικής μας μνήμης και ελπίζει και στην προαγωγή της. Τα θκάμα στα πυρκάλια είναι μια έμετρη σάτιρα γραμμένη στο κοζανίτικο ιδίωμα. Αφορμή για να γραφτούν πάρθηκε από τα γεγονότα της καθημερινότητας. Βασικά γράφτηκε τη δεκαετία του 80 με 90 και σατιρίζει τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Πολλά εκλογικά γεγονότα, πολλά πολιτικά γεγονότα, πολλά κοινωνικά γεγονότα υπήρξαν εκείνη την εποχή και εγώ με αυτόν τον τρόπο, με το ιδίωμα και με την έμετρη γραφή, σατήριζα την επικαιρότητα. Πολλά άτομα, ας πούμε, υπήρχαν που μου δίναν την αφορμή να γράψω κάτι και ολοκληρώθηκε τότε η εργασία αυτή, η οποία δημοσιευόταν στην εφημερίδα «Χρόνος» με το ψευδώνυμο Τσιουμπρίτσα.